Ανοιχνεύτηκε και στην Κύπρο η μετάλλαξη όμικρον 2. Η Ντέμπη Νικολάου θα μας ενημερώσει και για την σημερινή επιδημιολογική εικόνα. Ντέμπη. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Αντένα, η μετάλλαξη όμικρον ανιχνεύεται στην κοινότητα σε ποσοστό 2,4%. Από 123 θετικά δείγματα έχει εντοπιστεί σε 3 περιστατικά και βάσει των ίδιων πληροφοριών ανιχνεύθηκε στην Κύπρο και παλαιότερα. Συγκεκριμένα στις 15 Δεκεμβρίου λήφθηκε δείγμα από άτομο που έφτασε μέσω των αεροδρομίων από την Ινδία και το δείγμα έδειξε την όμικρον 2. Ωστόσο, ο ταξιδιώτης κατά την άφηξή του τέθηκε σε καραντίνα. Να πούμε, Νικήτα, πως η υποπαραλλαγή αυτή έχει επικρατήσει στην Δανία και από τα μέχρι στιγμή στοιχεία είναι πιο μεταδοτική από την μητρική της όμικρον και δεν προκαλεί βαριά νόσο.